ακριβώς ο λόγος της σημερινής κινητοποίησης? Οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση συμμετέχουν στην κινητοποίηση που έχει εξαγγείλει η ΑΔΔΗ για σήμερα, Τρίτη, 23 του Σεπτέμβρη, καταδικάζοντας έτσι την πολιτική της κυβέρνησης που επιστρατεύει ακόμη και τη δικαιοσύνη, προκειμένου να πετύχει τους στόχους της που έχουν σκοπό να οδηγήσουν τους εργαζόμενους σε θέσεις απολυμμένων και προς διαθεσιμότητα συναδέλφων, διότι η δικαιοσύνη, το δημόσιο, προσφεύγει κατά της κατάργησης του νόμου 4250 για την αξιολόγηση και τον επανέλεγχο των συμβάσεων αορίστου χρόνου. Σαν σήμερα, αυτή τη στιγμή, εκδικάζεται η προσφυγή του δημοσίου εναντίον των καθαριστριών του χωριού οικονομικών που είχαν δικαιωθεί πρωτόδικα και τώρα καταφεύγουν δεύτερη φορά στη δικαιοσύνη με ευθύνη του δημοσίου. Αν πάρθει αρνητική απόφαση, αυτό θα συμπαρασύρει μετά και τους σχολικούς φύλακες και θα τους οδηγήσει σε διαθεσιμότητα και τυχόν απόλυση. Και επίσης είναι ένας χρόνος και φέτος που καταργήθηκε η δημοτική αστυνομία. Πείτε μας λίγο, η συμμετοχή δεν είναι ό,τι καλύτερο, τουλάχιστον στην συγκέντρωση, και κατά πόσο η αξιολόγηση και ο φόβος της είναι λειτουργία αποτρεπτικά ως προς τη συμμετοχή των εργαζομένων στην απεργία? Νομίζω ότι δεν είναι αυτό που δεν βοηθά τους συναδέλφους να συμμετέχουν, απλά ο καθένας πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του. Γιατί οι συνάδελφοι πρέπει από μόνοι τους να κατανοήσουν ότι όλοι μαζί θα πρέπει να αποφασίσουν να διαφοροποιηθούν και να καταδικάσουν και αυτή την πολιτική της κυβέρνησης. Δηλαδή δεν γίνεται αν καθόμαστε στις θέσεις μας και στους καναπέδες μας να αλλάξουν τα πράγματα. Ο καθένας πρέπει να αναλάβει την ευθύνη από μόνος του. Όσον αφορά για την αξιολόγηση, εγώ δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία να το κρίνω ή να το σχολιάσω, διότι είναι κατάπτυστο αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Σαν εργατικό κέντρο δίνατε το παρόν στη σημερινή κινητοποίηση. Τι σημαίνει αυτή η κινητοποίηση για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, κύριε? Το εργατικό κέντρο Χίου συμπαραστέκεται στο δίκαιο αγώνα των εργαζομένων του δημόσιου τομέα. Λέμε όχι στις απολύσεις, γιατί σήμερα είναι η θέση η δικιά τους, αύριο μπορεί να κινδυνεύει η θέση η δικιά μας. Είμαστε υπέρ των αξιολογήσεων. Εκείνα τα μελανά σημεία που υπήρχαν στις αξιολογήσεις τα προηγούμενα χρόνια, που είναι περιπτώσεις λίγες, αυτές είμαστε κατά αυτών. Από πλευρά συμμετοχής, πώς την κρίνετε? Η συμμετοχή δεν είναι ικανοποιητική. Περιμέναμε πολύ περισσότερο κόσμο, αλλά όταν ο Χιώτης δεν σηκώνεται ποτέ σε απεργία, σημαίνει την αποτεύθυνση. Σημαίνει σε εισαγωγικά ότι είναι βολεμένο. Καταρχάς, είναι γνωστό εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ότι υπάρχει μια σύγκρουση ανάμεσα στο συνδικαλιστικό κίνημα και την κυβέρνηση που έχει να κάνει με το θέμα της αξιολόγησης. Εμείς από την αρχή έχουμε πάρει σαφή θέση ότι η αξιολόγηση δεν αποτελεί εργαλείο βελτίωσης του δημόσιου τομέα, αλλά αντίθετα αποτελεί εργαλείο πρόωθησης της ιδιωτικοποίησης στους ευαίσθητα για το λαό τομείς, όπως είναι η υγεία, η παιδεία, η δημόσια διοίκηση κτλ. Καταλαβαίνετε ότι χρησιμοποιούνται κάποια γεγονότα τα οποία σαφέστατα υπάρχουν σε αυτή την κατάσταση, σε αυτό το σάπιο καπιταλιστικό σύστημα, που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα και στους συμπολίτες μας, αλλά και γενικότερα στην κοινωνία. Αυτά εκμεταλλεύεται η κυβέρνηση και προσπαθεί να αρθρώσει ένα πολιτικό λόγο ότι το κάνει προς χάρη βελτίωσης της καλύτερης λειτουργίας του δημόσιου τομέα. Εμείς λέμε ότι είναι μια ευρωπαϊκή κατεύθυνση η οποία έχει σκοπό να δημιουργήσει δεδομένα όχι απλά αρνητικά, αλλά δεδομένα απολύσεων, διαθεσιμοτήτων ή απομάκρυσης δημοσίων υπαλλήλων από ευαίσθητους τομείς, και βιώνουμε και στο νησί μας τέτοιες καταστάσεις, όπως είναι ο τομέας της παιδιατρικής, της υγείας δηλαδή, του κέντρου υγείας του Πυργή, γενικότερα στον χώρο της παιδείας, αλλά και του Δήμου Χίου και της Περιφέρειας. Αυτά τα μηνύματα πρέπει να τα καταλάβει ο κόσμος, ότι έχουν άμεση συνάρτηση με τη ζωή του, με την καθημερινότητά του, και πρέπει να συστρατευτεί στην κατεύθυνση σύγκρουσης με την κυβέρνηση και με αυτούς που δημιουργούν το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν το δημιουργούν οι πολίτες, δεν το δημιουργούν οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι προσπαθεί η κυβέρνηση να κάνει μάντες χειραγώγησης μιας αντιλαϊκής πολιτικής, και θα ήθελα να το κλείσω με ένα παράδειγμα.
Φαντάζεστε τους συναδέλφους στο παιδικό σταθμό, όπου ζουν και διαβιούν κάτω από αντίξωες εργασιακές και κοινωνικές συνθήκες και καλούνται να μεταφέρουν στους γονείς το χαράτσι που επέβαλε η προηγούμενη δημοτική αρχή. Δηλαδή είναι μια αντίφαση την οποία πρέπει να τη λύσει ο ίδιος ο εργαζόμενος, συγκρουόμενος με αυτή την πολιτική, η οποία είναι σε όλο το μεγαλείο αντιλαϊκή, αντικοινωνική κτλ. Ωστόσο, μόνο σύγκρουση δεν έχουμε. Κοιτάξτε, εδώ είναι ένα ζήτημα γενικότερο, το οποίο έχει να κάνει και με την ίδια τη διάρθρωση του συνδικαλιστικού κινήματος και με τις ίδιες τις δυνάμεις οι οποίες βρίσκονται στην ηγεσία. Είναι καθαρό, είμαστε σε μια διαπάλη, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τέτοιες κινήσεις οι οποίες δεν είναι καλά προετοιμασμένες, δεν είναι καλά στηριγμένες από τα κάτω. Και αυτό αντανακλάται και στη σημερινή πραγματικότητα. Αυτό όμως δεν δικαιολογεί και τους συναδέλφους, οι οποίοι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν ατομικά τα ζητήματα και να λύσουν το πρόβλημα ο καθένας μόνος. Δεν λύνονται τα προβλήματα ατομικά, λύνονται συλλογικά. Λύνονται όλοι μαζί, με κοινή κατεύθυνση, με ταξική αντιπαράθεση, με σύγκρουση με τις πολιτικές οι οποίες γεννούν το πρόβλημα. Και όχι με λογικές ότι εγώ θα αντιμετωπίσω μόνο με το πρόβλημα. Και ένα χαρακτηριστικό είναι αυτό που παίζει τελευταία στο χώρο της εκπαίδευσης, όπου φημολογείται από τα παπαγαλάκια της εξουσίας ότι κοιτάξτε, κάνετε αξιολόγηση για να πάρετε προαγωγή από τον 5ο στον 4ο, από τον 4ο στον 3ο βαθμό. Εμείς πήραμε σαφέστατη θέση ότι το μνημόνιο μέχρι το 2016 δεν επιτρέπει καμία προαγωγή, είτε μισθολογική είτε βαθμολογική. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα οποία λέγονται και ακούγονται είναι εκ του πονηρού και έχουν άλλους αλλότερους σκοπούς. Με μια πρωτοφανή δικαστική απόφαση, το Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε την απεργία αποχή της αντεδί για την αξιολόγηση παράνομη και καταχρηστική, έκανε δηλαδή το χατήρι του κυρίου Μητσοτάκη. Μετά από αυτό τη σκητάλη την πήραν οι ομοσπονδίες. Ξαναπροκυρήσουμε λοιπόν κάθε ομοσπονδία ξεχωριστά από εμάς υποεδίν καινούργια απεργία αποχή από την διαδικασία της αξιολόγησης. Με τον τρόπο αυτό καλούμε όλους τους εργαζόμενους και στο νοσοκομείο και σε όλο το δημόσιο φορέα να απέχει για άλλη μια φορά από τη διαδικασία αυτή. Άλλωστε μέχρι τώρα οι εργαζόμενοι συμμετείχαν σε αυτή την απεργία καθολικά και αυτό μας δίνει το δρόμο, μας δείχνει το δρόμο ότι ο αγώνας αυτός είναι δικός μας και θα είμαστε στο τέλος νικητές. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι κατά την προσφυλή της διαδικασία η κυβέρνηση, όπως όλες τις απεργίες που έκρινε την απεργία μας παράνομη και καταχρηστική, εμείς, για μας η τελική δίκη θα είναι οι κάλπες, η ετιμιγορία θα βγει εκεί και παράνομη και καταχρηστική θα είναι η πολιτική και αυτή η κυβέρνηση που οι μέρες της είναι λίγες. Επίσης, μπορούμε να δούμε τον πανικό που βρίσκεται η κυβέρνηση και καλούμε όλους τους εργαζόμενους να είναι σε εγρήγορση, γιατί να μην ξεχνάμε ότι ακόμα και οι Γερμανοί στην υποχώρηση κάναν τα χειρότερα εγκλήματα και σκοτώναν τους εχμαλώτους. Αυτό το λέω γιατί τις τελευταίες μέρες η κυβέρνηση μπορεί να αποδειχτεί πιο επικίνδυνη από την τελευταία χρόνια. Σας ευχαριστώ.